Καρέλα. Καλή σας μέρα, μας ακούτε. Καλημέρα. Τηλεθέατες. Λοιπόν, αυτό, ακούω πολύ καλά. Αυτό που έχει αλλάξει σε αυτή την πληρωμή είναι ότι το ποσό, αυτό που δικαιούνται οι δικαιούχοι του κοινωνικού εισοδήματος της αλληλεγγύης, μοιράζεται μισό στον λογαριασμό και μισό στην κάρτα. Ωστόσο, αυτό δεν περιμένετε να το μάθετε από εμάς, το ξέρετε το πρόβλημα που υπάρχει, είναι ότι ένα σημαντικός αριθμός, αυτό δεχόμαστε και εμείς, λαμβάνουμε μηνύματα, ότι ακόμα δεν έχουν λάβει την κάρτα. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Σε αυτές τις περιπτώσεις, κυρία Κασιμάτη, καταρχήν να ξεκινήσουμε λίγο πιο πριν. Η πρώτη πληρωμή που κάναμε και πήγε όλοι στους λογαριασμούς δεν ήταν, ας πούμε, η κανονική πληρωμή. Απλώς έγινε επειδή ήταν περίπου 140.000 κάρτες, να το πω έτσι, ναι, που έπρεπε να μοιραστούν σε ένα διάστημα περίπου 20 ημερών. Θα ήταν δύσκολο λοιπόν για τις τράπεζες να προλάβουν να εκδώσουν και να παραδώσουν. Από εκεί και πέρα, επειδή αυτή τη στιγμή έχουν προστεθεί 37-38 περίπου χιλιάδες νέοι άνθρωποι, νέες οικογένειες. Έχουμε την εντύπωση ότι το μεγαλύτερο τμήμα έχει προλάβει να ολοκληρωθεί. Απλώς να ξέρουν και οι τηλεθεατές σας και φυσικά οι ενδιαφερόμενοι ότι εφόσον η κάρτα έχει εκδοθεί, ανεξαρτήτως πότε θα παραδοθεί, τα χρήματα είναι μέσα. Τα χρήματα είναι στο Επομένως, με το που θα παραληφθεί και θα... είναι στο λογαριασμό και στην κάρτα. Οπότε με το Επομένως, που... εάν δεν έχουν παραλάβει μέχρι... Με το που παραλαμβάνουν την κάρτα, υπάρχει μια διαδικασία την οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να την υπερκεράσουμε, ούτε εμείς ούτε οι τράπεζες, φαντάζομαι. Θα πρέπει δηλαδή κάπως να παραληφθεί με ασφάλεια από το πρόσωπο το οποίο είναι το δικαιούχο και ούτω καθεξής. Ναι, υπάρχει μια Εγώ καταλαβαίνω την αγωνία των ανθρώπων να βλέπουν. Καταλαβαίνω την αγωνία των ανθρώπων, βλέπουν επιστωμένο το λογαριασμό και δεν έχουν και την κάρτα για να συμπληρώσουν το υπόλοιπο ποσό. Όμως είναι καθαρά θέμα χρόνου και νομίζω είναι λίγο χρόνο. Πάντως, κύριε Καρέλα, σας διακόπτω 100%. Για να σας μεταφέρω. Απλώς είναι θέμα χρόνου λίγου. Ναι, σας διακόπτω για να σας μεταφέρω την αγωνία και τα ερωτήματα που δεχόμαστε εδώ είναι αμέτρητα. Και καταλαβαίνετε ότι όλα επικεντρώνονται στις προπληρωμένες κάρτες. Αυτό ότι δεν έχουν λάβει ακριβώς ακόμα στα χέρια τους. Μπορεί να υπάρχουν τα χρήματα, όπως λέτε κι εσείς. Είναι πολύ σημαντική αυτή η παρατήρηση, ότι μπαίνουν τα χρήματα, αλλά δεν φτάνουν στον τελικό αποδέκτη, στο δικαιούχο. Εκεί είναι το πρόβλημα. Υπάρχει δυνατότητα από την πλευρά του Υπουργείου το να κάνετε κάποια παρέμβαση στις τράπεζες να γίνουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες? Κοιτάξτε, σας είπα, έχουν τις δικές τους διαδικασίες και έχουν μάλιστα βάλει στα τηλεφωνικά τους κέντρα ή στα contact centers που λένε οι τράπεζες, έχουν βάλει ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να πληροφορούν αμέσως τον όποιον ενδιαφερόμενο τι ακριβώς συμβαίνει με την προπληρωμένη κάρτα, σε ποιο στάδιο βρίσκεται. Γιατί υπάρχει ένα ενδεχόμενο, η διεύθυνση για παράδειγμα, να μην είναι σωστή. Ναι. Αυτό θεραπεύεται, κυρία Κασιμάτη, και θεραπεύεται εύκολα. Το δύσκολο είναι άλλο, ότι εξακολουθούμε να έχουμε 2 με 2.500 ανθρώπους οι οποίοι για λόγους που έχουν να κάνουν με το λογαριασμό τους, το ξαναλέω, με το λογαριασμό τους, ναι, λάθος ένα ψηφίο στον IBAN, λάθος, λάθος στο άφημί που έχει καταχωρηθεί μέσα στο λογαριασμό τους, μη επικαιροποίηση στοιχείων του λογαριασμού, επιστράφει στην προηγούμενη πληρωμή πίσω. Αυτοί οι 2.500 είναι από τους πρώτους δικαιούχους, τους 140.000. Από τους πρώτους, ακριβώς. Κύριε Καρέλα, έχουν ειδοποιηθεί αυτοί οι άνθρωποι με κάποιο τρόπο για να τα διορθώσουν αυτά τα στοιχεία? Βεβαίως. Καταρχήν βλέπουν ότι δεν έχουν πάρει τα χρήματά τους. Ναι, έχουν εγκριθεί από την ημέρα. Όχι εκ των υστέρων να πάω να δω ότι δεν έχω λεφτά. Το θέμα είναι με κάποιο τρόπο. Είναι ένα τηλέφωνο. Είναι από την πρώτη δόση. Λυπάμαι, αλλά εκ των προτέρων δεν γίνεται. Γίνεται μόνο στη διαδικασία που φτάνουμε στην ημερομηνία πληρωμής. Επομένως, από τις 28 Μαρτίου μέχρι και σήμερα, ελπίζουμε ότι έχουμε δει, δηλαδή μάλλον, ότι ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των ανθρώπων το έχει τακτοποιήσει. Εάν όμως δεν το έχει τακτοποιήσει μέχρι τις 10 Απριλίου. Προσέξτε, εάν έχουμε μια σοβαρή ημερομηνία, να το πω έτσι. Κλείνει ο μήνας, μαζεύονται όσοι δικαιούχοι έχουν εγκριθεί, φτιάχνεται ένα αρχείο πληροφοριακό προς τις τράπεζες για να αρχίσουν να εκδίδουν τράπεζες και αυτό παραδίδεται στις τράπεζες μετά από συμφωνία που έχουμε κάνει, γιατί ήταν και η δική τους χρόνη, όχι μόνο η δική μας, στις 10 του επομένου. Επομένως, όποια αλλαγή γίνει μεταξύ 30 του προηγουμένου και 10 του επομένου, συμπεριλαμβάνεται στο αρχείο πληρωμής. Όποια αλλαγή γίνει μετά τις 10 του μηνός, προκειμένου μετά τις 10 Απριλίου,
Πάει μετά, δυστυχώς. Ναι, δεν τα χάνει. Όμως όλα αυτά δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε. Ακριβώς. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να επιταχύνουμε κάποιες διαδικασίες. Δεν εξαρτάται όμως ούτε από εμάς, φοβάμαι, ούτε από τις διοικήσεις των τραπεζών, να το πω έτσι. Και ο κόσμος εξαρτάται που μας ακούει αυτή την ώρα, κύριε Καρέλα. Με τρόπο. Ο κόσμος που μας ακούει αυτή την ώρα και δεν έχει ακόμα στα χέρια του την προπληρωμένη κάρτα, τι πρέπει να κάνει? Να επικοινωνήσει με την τράπεζά του. Είναι από τα βασικά μηνύματα που έχουμε περάσει και εμείς και οι τράπεζες στους ανθρώπους. Mm-hmm. Επικοινωνείς απευθείας με την τράπεζα στην οποία τηρείς το λογαριασμό σου. Μάλιστα. Πληρώνεις. Λες ότι είσαι ο κάτοχος τάδε της τάδε κάρτας κλπ. Ωραία. Επικοινωνούν λοιπόν με την τράπεζα προκειμένου και αυτοί από την πλευρά τους να πιέσουν όσο γίνεται περισσότερο να πάρουν πιο γρήγορα την προπληρωμένη. Πληρώνονται 180. Καταρχήν να ξέρουν πού βρίσκεται. Ναι. Να εντοπίσουν και το λάθος. Πληρώνονται, μας έχετε ανακοινώσει από την πλευρά του Υπουργείου ότι χθες και σήμερα που πιστώνονται αυτοί οι λογαριασμοί, πληρώνονται οι αιτήσεις που εγκρίθηκαν μέχρι 31 Μαρτίου. Αυτό σημαίνει ότι οι δικαιούχοι έχουν καταθέσει τις αιτήσεις τους μέχρι πότε? Είναι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί, υποβληθεί μέχρι ποια ημερομηνία? Από πρώτη, από... Αυτοί οι οποίοι υπέβαλαν και εγκρίθηκαν από 1η Φεβρουαρίου μέχρι και 31 Μαρτίου. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, στους 140.000 πρώτους του Φεβρουαρίου προσετέθησαν και άλλες 30.000 του Μαρτίου. Ήδη, για να με συγχωρείτε, θα γυρίσω τώρα. Ήδη αυτή τη στιγμή υπάρχουν 195.000 συγκεκριμένοι. Από τις 187 που πληρώνουμε σήμερα, έχουν προσθεθεί κάποια ακόμα από το διάστημα 31 Μαρτίου μέχρι σήμερα. Άρα λοιπόν, επειδή είπατε ότι θα γυρίσω για να δω, επομένως, είναι online αυτό το οποίο συνεχώς ενημερώνεται και αυξάνεται το αυτός ναι. Εγώ έχω το προνόμιο να έχω online πρόσβαση. Εντάξει, σωστό. Και κάτι άλλο πιο χρηστικό, κύριε Καρέλα, εκτός από τα λάθη που γίνονται στο IBAN, στον αριθμό της τράπεζας κλπ. Ένα επίσης σημαντικό, και να το πούμε και να το επισημάνετε κι εσείς, ότι οι δικαιούχοι πρέπει να ανανεώνουν και την κάρτα ανεργίας τους, γιατί αν δεν ανανεωθεί, αυτόματα διακόπτεται. Είναι μέσα στις, πώς θα σας το πω, στο συμβόλαιο των εισαγωγικών που έχουμε υπογράψει. Ναι, δεν το ξέρει ο κόσμος όμως και είναι πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Επομένως, μπορούμε να το πούμε και για την κάρτα ανεργίας. Μπορούμε να πούμε ότι υπολογίζουμε ότι θα έχει ολοκληρωθεί το άνοιγμα, για παράδειγμα, ενός μεγάλου αριθμού κέντρων κοινότητας στους Δήμους της χώρας εντός Μαΐου, και θα μπορούν και εκεί να βρίσκουν πια πρόσβαση οι άνθρωποι να ρωτούν τι ακριβώς συμβαίνει, τι πρέπει να κάνουν, πού πρέπει να πάνε και ούτω καθεξής. Δηλαδή, σιγά σιγά στείλουμε αυτό που λέμε, κυρία Κασιμάτη, το ολοκληρωμένο σύστημα του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης. Από τη μια σε οργανωτικό επίπεδο, σε επίπεδο δήμων, και από την άλλη ακόμα και στις συνοδές, να το πούμε έτσι, υπηρεσίες, ή ακόμα και στην διασύνδεση με τον ΟΕΔ για την εξέβρεση εργασίας. Μάλιστα. Εσείς ξέρετε, δεν ξέρω για τους τηλεθεατές, αλλά εσείς ξέρετε ότι το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης δεν είναι μια οικονομική ενίσχυση μόνο. Είναι μια σειρά πραγμάτων που ακολουθούν αυτή την οικονομική ενίσχυση. Ναι. Δηλαδή κοινωνικά τιμολόγια στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και ούτω καθεξής. Όλα αυτά όμως, επειδή ξέρετε, εμείς τουλάχιστον δεν ανακοινώνουμε πράγματα τα οποία δεν είναι έτοιμα, τα θέλουμε να τα προσφέρουμε έτοιμα, θα είναι θέμα των επόμενων εβδομάδων να αρχίσουν να ανακοινώνονται ένα-ένα. Μάλιστα. Δηλαδή τι ακριβώς προβλέπουμε, μακάρι, τι ακριβώς θα κερδίσουν αυτοί οι άνθρωποι. Να θέσουμε και κάτι ακόμα στον κύριο Καρέλα, με την ευκαιρία που τον έχουμε κοντά μας, γιατί έχει αρχίσει και θορυβείται ο κόσμος. Τι γίνεται με τα οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ τελικά? Θα υπολογίζονται, κύριε Καρέλα? Γιατί είδαμε μια απάντηση σε σχετική ερώτηση της κυρίας Φωτίου στην Βουλή χθες, όπου τελικά θα προσμετρηθούν τα οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ ως εισόδημα. Ναι, προσμετρώνται τα οικογενειακά επιδόματα. Αυτό το οποίο συνέβη, αυτό που νομίζουμε ότι συνέβη στην πρώτη πληρωμή, μάλλον όχι στην πρώτη πληρωμή, στις πρώτες αιτήσεις, είναι ότι επειδή υπήρξε ένα τμήμα αναδρομικών σε ανθρώπους που παίρνουν το οικογενειακό επίδομα, συμπεριλήφθηκε στο εισόδημά τους των τελευταίων 6 μηνών που είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν, και άρα δεν μπόρεσαν να είναι δικαιούχοι. Όμως, λιγάκι να το πούμε αυτό, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Σας διακόπτω, είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό, γιατί φαίνεται να βγαίνουν έξω, να πετάγονται εκτός ΚΕΑ ένας σημαντικός αριθμός δικαιούχων. Και αυτό που ξέρουμε είναι, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, ότι δεν φορολογούνται, δεν προσμετρώνται. Ναι. Όχι, προσμετρώνται. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι εμείς μιλάμε για εισόδημα από όποια πηγή και αν προέρχεται.
είτε είναι εργασία, είτε είναι αγροτικά επιδόματα, είτε είναι άλλου τύπου επιδόματα, προσμετρώνται τα πάντα. Μάλιστα. Διότι μιλάμε για εισόδημα το οποίο θα μπορούσε ο άνθρωπος να χρησιμοποιήσει. Δεν μιλάμε για νορμάλ καταστάσεις, κυρία Κασιμάτη. Μιλάμε για ακραία φτώχεια. Μιλάμε δηλαδή για ανθρώπους οι οποίοι σήμερα βρίσκονται σε μια κατάσταση έσχατης ανάγκης και προσπαθούμε να τους στηρίξουμε. Δεν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα, έστω και δια επιδομάτων, να έχουν ένα εισόδημα. Μάλιστα. Επομένως, δεν είναι απλώς ότι κάποιοι είναι δικαιούχοι και βγήκαν απ' έξω. Εάν έχουν τα εισοδηματικά όρια με τα επιδόματά τους, που είναι κάτω από τα όρια τα οποία θέτουμε εμείς, προφανώς είναι δικαιούχοι. Mm-hmm. Αν είναι πάνω από αυτά, όχι. Ωραία. Λοιπόν, εξαιρούμε μόνο τα επιδόματα, τα αναπηρικά, από την προσμέτρηση. Σας ευχαριστούμε καλά, για τις διευκρινήσεις. Ελπίζουμε πολύ να πάνε όλα καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πηγαίνουν ήδη πάρα πολύ καλά. Να είστε καλά. Και η πλατφόρμα, βεβαίως, να το ξαναπούμε, δεν κλείνει ποτέ, έτσι. Του ΚΕΑ. Ποτέ. Δυστυχώς δεν κλείνει ποτέ, κυρία Κασιμάτη. Για σας, λέω. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι φτωχοί, αυτό είναι. Καλημέρα σας. Μακάρι να λυθούν όλα αυτά τα ζητήματα, τα προβλήματα του κόσμου. Πάρα πολύ. Και να μην είναι επιδοματική η αντιμετώπιση τους. Καλημέρα. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, η Αυγή, ο Μάης των αποφάσεων, τι προαναγγέλουν Ντάισεμπλουμ, Μοσκοβίση και Βούτσι, το πρώτο 15ήμερο ψήφιση μέτρων και αντιμέτρων για από τη Βουλή, επικύρωση τεχνικής συμφωνίας από το Eurogroup στις 22 Μαΐου, ανακοίνωση στόχων για πλεονάσματα μετά το 18 και ακολούθως ένταξη στην ποσοτική χαρά.